μεγάλες ερμηνεύτριες όπως η Χαρούλα Αλεξίου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, σε στίχους μιας επίσης σπουδαίας λειτουργού της Λίνας Νικόλα Κομπούλου, «Θεός αν είναι», θα κλείσει το μελλοντικό μας ταξίδι στα τραγούδια του 20ου αιώνα. «Θεός αν είναι». Η Μαρία, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος από την πρώτη χρονιά που άνοιξε το οδείο
είναι κοντά μας. Ο Βρετός λίγο αργότερα, με το ταλέντο του όμως και την αγάπη του για τη μουσική, έχει φτάσει έτσι και εκείνο σε ένα υψηλό επίπεδο. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Ειρήνη, γιατί είχε ένα πολύ μεγάλο βάρος, αντικαθιστώντας και εμένα στο πιάνο στα περισσότερα κομμάτια και έκανε πάρα πολλές φορές. Όλη αυτή την ωραία εκδήλωση που διοργανώνεται και μπορώ και κλέβω και λίγη από την ενέργεια των παιδιών. Επίσης, κυρία Θεός, να σας πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πραγματικά τελειώσαμε λιγότερο από 2,5 ώρες και θέλω να ευχαριστήσω για την οργάνωση και για τη συντομία που ήταν τα παιδιά στην ώρα τους κλπ. Ξέρετε, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια με πολύ πολύ αγάπη για τα παιδιά μας. Έχουμε πάνω από 85 παιδιά, παιδιά σας, δικά μας παιδιά. Και το καλύτερο που έχουμε, ξέρετε ποιο είναι. Όταν μπορούν τα παιδιά αυτά και ταυτίζονται μαζί μας. Πολλές φορές, την ώρα της πρόβας, πέρναγε η ώρα, πήγαινε 10, η ώρα 10 και μισή, άντε πρέπει να φύγουμε. Τα παιδιά δεν τσοκολάγανε. Να πούμε και αυτό, να κάνουμε και αυτό και τα λοιπά. Εγώ έφευγα γιατί είχα και άλλες υποχρεώσεις, αλλά θέλω να πω ότι έχει γίνει το δεύτερο σπίτι του στο Δίο και αυτό οφείλεται και στην οικογένεια που τα παιδιά τα οδήσατε στο Δίο. Να ξέρετε ότι τα παιδιά αυτά κάποια στιγμή θα είναι επαγγελματίες. Ήδη τα παιδιά παίζουν επαγγελματικά. Δηλαδή αν αφήσουν το δεύτερο γκρουπ τα οποία τα παιδιά και παίζουν και τραγουδούν. Και σωστά. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Και πραγματικά θέλω να συγχαρώ όλη την προσπάθεια, όλο τον χρόνο που αφιέρωσα και κυρίως θέλω να ευχαριστήσω και εγώ από την καλλιτεχνική με τη σειρά μου όλους τους μουσικούς, τους συναδέλφους. Θα ήθελα παρακαλώ κύριε Γιάννη, κύριε Στάθη, κύριε Γιώργο Μαυρομάτη να κατέβετε κάτω. Θέλω να σας χειροκροτήσω μαζί με τον κόσμο και την κυρία Ελένη, την κυρία Φυλιά. Όλα τα παιδιά να πω στο σκηνή, θα βάλω μια φωτογραφία. Κάποτε ψάχναμε να βρούμε δάσκαλο για να έρθει για μπουζούκι, για βιολί, για drums,
πολλά τα έξοδα από Αθήνα, δύσκολα τα πράγματα. Ο Θεός θα ήθελε τα πράγματα έτσι. Ήρθε ο Μανολάκης πέρυσι, μας καλύπτει πολύ, πολύ ζήτηση μέσα στον χώρο του Βοδίου. Τον ευχαριστούμε θερμά την οικογένειά του. Όπως ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον Γιώργο τον Παυλοκάτη για την κιθάρα, την ειδική κιθάρα, κλασική κιθάρα, που σταθερά είναι εδώ συνεπής, με πολύ πολύ υπομονή και αντοχή, γιατί πρέπει να έχεις αντοχή για να δουλέψεις το παιδί. Και φτάσαμε σε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Μπράβο για αυτό. Ο κύριος Γιάννη είναι ο πρώην τέχνης δάσκαλος. Έχει πολλές γνώσεις μουσικής, έχει πολλή υπομονή, αλλά πάνω απ' όλα ένα μεγάλο τεράστιο χαμόγελο. Και αυτό το χαμόγελο ευχαριστώ για την αγάπη σου, την ασφαλεία και την μουσική δομαδία. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ελένη, τόσα χρόνια συνάδελφη, αλλά αυτό που μου είπε στα κείμενα, συναντήθηκα δεν γίνεται. Με όλη τη γνώση και την επίγνωση που θα προσπάθω την κυρία Ελένη. Η κυρία Ελένη προδοτήσει για όλα, για όλα. Από το πώς θα στηθούμε, πώς θα οργανώσουμε, τι χρειαζόμαστε, να φέρει τους φίλους απ' έξω που να μας βοηθήσουν, όπως την Αριστεία. Και θέλω να πω ότι πραγματικά όλα αυτά πρέπει να πέναν από έναν εγκέφαλο να τα οργανώνει. Και δεν είναι εύκολο πράγμα και θέλω να την ευχαριστήσω δημόσια για την αγάπη της και την υπομονή της. Εγώ, προσωπικά, επειδή κλείνουμε τα 10 χρόνια λειτουργίας του Οδείου με τις αντίξωες συνθήκες και τις δυσκολίες, αλλά βλέπετε το αποτέλεσμα, υπόσχομαι τα παιδιά θα τα κατεβάσω όχι σε ένα πανελληνίο διαγωνισμό, ενώ σε ένα ευρωπαϊκό διαγωνισμό, δεν ξέρω αν θα έχουν τις δυνατότητες τις οικονομικές, αλλά έχουμε το υλικό, έχουμε τις φωνές, εξαιρετικές φωνές, από τα πολύ μικρά παιδιά που τραγουδήσαμε σήμερα που στηθήκανε εδώ μπροστά. Γι' αυτό πρέπει να στηρίξετε τα παιδιά σας. Να τα στηρίξετε γιατί τους προσφέρετε το καλύτερο δώρο στην ψυχή τους. Εκτός από το να γνωρίσουν και να μάθουν τα γράμματα, καλλιεργείται το πνεύμα τους και η ψυχούλα τους. Και θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά μου, τα παιδιά μας. Τα παιδιά μου, όλα εδώ, εδώ πίσω. Όλα εδώ. Ακριβώς. Τα μικρά μικρά παιδιά. Θα ήθελα ο αγαπητός κύριος Μαθιός, ο αντιδήμαρχος, να κλείσει τη βραδιά. Ναι, όλοι οι συντελεστές. Η συναυλία αυτή είχε πάρα πολλά έξοδα και ευχαριστούμε τον κύριο Ροβέρτο, ο οποίος μας στήριξε. Και είναι η Λίνα. Η Λίνα. Λοιπόν, να μην το προσφέρουμε. Ένα παράδειγμα. Αγαπητέ Λίμω, άσπρος να μιλάτε για κρίση και για κάποιο τρόπος. Εσύ γέμιζε την αίθουσα και όλα θα πάρει καλά. Όπως είπες, έχει το καλύτερο υλικό. Συγχαρητήρια στα παιδιά, δεν μπορώ να αναφερθώ σε ένα ξεχωριστά. Συγχαρητήρια στους γονείς που τα στηρίζουν, είναι πολύ σημαντικό στην εποχή μας. Θα πω ιδιαίτερα συγχαρητήρια στην παρουσιάστρια την κυρία Σοφίου. Η κυρία μου Παλάνη είναι στην επιλογή με τις επιλογές αυτού του 20ου αιώνα. Είναι πολύ σημαντικό. Την άλλη φορά θα πούμε και λίγο πάλι και λίγο θα τα τη ματιά. Συγχαρητήρια στον Μανώλη τον Στάθη. Για αυτά τα δύο πέρα από τα τραγούδια και τα ερμήνα της εμπειρίας για την κυρία. Βεβαίως. Βεβαίως. Εσύ συνέχιζε, ξεπέρασε τα 10 τα 15 και άσε τους χορηγούς να κάνουν όφη. Μη σε προβληματίζει τίποτα. Συνέχιζε και άσε τους. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στους μουσικούς, στους γονείς και σε όλον τον άλλον ξέχασα και του ζητώ συγγνώμη. Συγχαρητήρια που συγκινήθηκες. Μπράβο, μας συγκίνησε και εμάς. Ευχαριστούμε για όλα. Μπράβο.
μην είναι ένα πραγματικά μια φωτογραφία να την δημοσιεύσουμε. Λοιπόν, όσο είναι καλά θα βοηθάμε τα παιδιά, γιατί είναι τέλεια παιδιά. Να είσαστε καλά. Καλό Πάσχα να έχετε.